Η εποχή που ωρεοποιούσαμε κάθε κακή συνήθεια έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Αν μία lifestyle τάση μεσουρανεί τα τελευταία χρόνια, αυτή δεν είναι άλλη από την ευεξία σε κάθε της μορφή. Πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς την τάση για να απαλλαγείς μία για πάντα από κάθε συνήθεια που απειλεί την υγεία σου. Ποτέ άλλοτε η κατάργηση των κακών συνήθειών δεν ήταν τόσο cool. Βλέπεις, μέσα σε λίγα χρόνια έχουν χτιστεί ολόκληρες αγορές πάνω σε προϊόντα που βοηθούν την αντικατάσταση κάθε κακής συνήθειας με κάποια λιγότερο βλαβερή. Η κακιά συνήθεια βέβαια είναι είδο ανθεκτικό, πιο ευέλικτο από κάθε γιόγκι και πιο βαθιά ριζωμένο από κάθε βελόνα που έπιασε ποτέ βελονιστής. Γι' αυτό και τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απαλλαγή σου από αυτή εκτός, φυσικά, από την εξάσκηση αυτοπιθαρχίας. Υπάρχουν κάποια μυστικά για να ενισχύσεις την αυτοπιθαρχία σου και να αποχαιρετήσει οποιαδήποτε κακιά συνήθεια. Μία και καλή. Είτε μιλάμε για τον εθισμό σου στο τσιγάρο, είτε για το ανεξέλεγκτο shopping τη συναισθηματική υπερφαγία ή το stalking του πρώην σου στα social media, η συνταγή παραμένει ίδια και το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει. Μένα βεβαιώ σου πώ το θέλει πραγματικά, αν τον ακόψει οποιαδήποτε κακή συνήθεια μοιάζει περισσότερο με θυσία και όχι με συνειδητή απόφαση, με στόχο την βελτίωση τη ζωή σου, τότε μήπω η απόφαση δεν είναι δική σου. Αν νιώθει πω υποκύπτει στι επιθυμίε άλλων, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει συνήθειε. Βεβαιώ σου λοιπόν, πω, πρώτα και κύρια, αυτό που επιθυμεί αυτή τη θετική αλλαγή στη ζωή σου, είσαι εσύ. 2. Κάνε τις σωστές παρέες. Το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Δεν είναι μια παροχημένη παροιμία, αλλά μια οικουμενική αλήθεια. Πώς περιμένεις, παραδείγματο χάρη, να κόψεις το αλκοόλ όταν όλοι σου οι φίλοι συχνάζουν σε μπαρ. Δημιούργησε ένα νέο κύκλο που ταιριάζει καλύτερα στη νέα σου ζωή και δες τις παλιές σου παρέες σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, μακριά από κάθε κακιά συνήθεια. Ποια άτομα στη ζωή σου θεωρούνται καλές επιρροές, Πέρασε παραπάνω χρόνο με εκείνου. 3. Δημιούργησε αντιπερισπασμού. Η περίοδο που κόβει μια κακή συνήθεια είναι επικίνδυνη για να ξεκινήσει κάποια άλλη, εξίσου επιζήμια. Αν, παραδείγματο χάρη, έκοψε το κάπνισμα αλλά έπεσε στην παγίδα του junk food, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον δώρον άδωρον. Όταν λοιπόν νιώθει ότι το μυαλό σου κολλάει σε οποιαδήποτε κακή συνήθεια. Μπέρδεψε το μυαλό σου επιλέγοντα να κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Κάθε φορά που αναζητά ένα τσιγάρο, πιες ένα ζεστό ρόφημα ή βγες βόλτα στον κήπο. 4. Επιβράβευσε τον εαυτό σου. Το κυριότερο απ' όλα είναι να μην ξεχνά να επιβραβεύει τον εαυτό σου για να μην νιώσει ποτέ την αλλαγή σαν τιμωρία. Επίλεξε ένα βραβείο που δεν έχει καμία σχέση με τη συνήθεια που έκοψε. Αν. Ποιοι έκοψες τη ζάχαρη, επιβράβευσε τον εαυτό σου με ένα μασάζ ή μια διήμερη εκδρομή. Όρισε από την αρχή τα σημαντικά σημεία στην πρόοδό σου και αποφάσισες ένα βραβείο για καθένα από αυτά. Όποια κι αν είναι η κακή συνήθεια που θέλεις να κόψεις, μην ξεχνάς πως όλη σου η δύναμη κρύβεται στις επιλογές σου. Χάραξε λοιπόν τη νέα σου πορεία και μην κοιτάξει ποτέ πίσω. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεο μας. Γεια σας!